Η κυρία Νιώβη Χριστοπούλη είναι δικηγόρος στη Νέα Υόρκη και είναι και πάρα πολύ εξειδικευμένη στην τεχνητή νοημοσύνη. Ε, θα συζητήσω μαζί της και τα πολιτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Και ξεκινάω από την τεχνητή νοημοσύνη. Γεια σας, κυρία. Γεια σας, κύριε Τι κάνετε. Είστε καλά. Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Να θυμίσω ότι ήμουν και πρόσφατα υποψήφια σε Είχα ξεκινήσει τι τηλεοπτικέ μου εκπομπέ. Ελπίζω να καλά. Ναι, 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 πολύ. πολύ. Να και θέλω ευχαριστήσω και με την ευκαιρία όλων των ανθρώπων. καθόλου. Στήριξε. Εγώ χαρά μου. Πάμε στα θέματα μα. Πώ γίνεται το chat GPT να προβλέπει ότι η Αγγλία θα κερδίσει το Euro, Πού το ξέρει. Ε, το κάνει προβολέ βάσει δεδομένων που επεξεργάζεται. Για να δούμε. Η βγή πριν, βέβαια, έχει πέσει ήδη έξω γιατί η Ισπανία αποκλείστηκε από τη Γερμανία σύμφωνα με το ChatGPT GPT και στον τελικό λέει ότι θα κερδίσει 2-1 τη Γαλλία. Περίεργα πράγματα. Πού ε, τα ξέρει όλα αυτά το Τσάχημπινγκ. Όχι, δεν είναι τόσο περίεργα. Έχει χρησιμοποιεί αλγορίθμους και πολύ σύνθετα δεδομένα και κάνει προβολές βάση στατιστικής, βάση πιθανοτήτων. Ε, το θέμα είναι ότι έχει πολύ καλή βάση δεδομένων για να προβάλλει και να προβλέψει στατιστικά. Βασίζεται σε πλήρη data αυτή. δηλαδή. Ναι, ναι, αλλά σε data τα οποία είναι ογκώδη, δηλαδή είναι πολύ σύνθετα. Και αυτό που είχε γίνει τώρα με το ChatGPT είναι ότι στα αρχικά τη στάδια η τεχνητή νοημοσύνη ε, μπορούσε να κάνει προβλέψει, οι αλγόριθμοί τη μάλλον και τα, τα, τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούσε, σε γραμμική σειρά. Έτσι, δηλαδή, μάντευε το επόμενο βάσει του προηγούμενου. Αυτή τη στιγμή είχε εξελιχθεί πάρα πολύ το μοντέλο. Γιατί μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα για να κάνει τι προβλέψει αυτέ ε, μέσα σε πλαίσια, σε contextual κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να τα πλαισιώνει πιο συνειδημικά, πιο δημιουργικά, να ξεφεύγει από τη γραμμική πρόβλεψη. Γι' αυτό και μπορούμε να δούμε αρκετά ακριβώ τι προβλέψει Αν εγώ είχα πει τέλη Μαου ότι θα γίνουν αυτά, και είχα προβλέψει ότι η Ισπανία, α πούμε, με τον Θεό Γιαμάλ θα αποκλειστεί. Μένουμε στα ποδοσφαιρικά βλέπω. Ναι, ναι αυτό έχουμε τώρα εδώ πέρα. Αν ναι. το είχα προβλέψει αυτό, θα με κορώιδε το Πανελίνιο. Ναι. Που λιδωρούσε. Το GPT δεν έχει κίνδυνο να πάθει κάτι τέτοιο και να θεωρηθεί αναξιόπιστο, γιατί αυτά που έχει προβλέψει είναι άλλαντ' άλλων. Καλό ή κακό δεν έχει τον παράγοντα του συναισθήματο και τη συλλογική εκτίμηση καταστάσεων. Δεν έχει καλό ή κακό την πολιτική ευαισθησία στο ότι κάτι θεωρείται ακραία πρόβλεψη ή όχι. Ε, δρά λογικά, όπως σας είπα, μόνο βάσει δεδομένων και βάσει στατιστικής και πιθανότητων. και αυτό έχει μερικές φορές πλεονεκτήματα, Ω επιτόκλινο μπορούμε να πούμε, γιατί μπορεί να ξεπερνάει τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε επεξεργασία δεδομένων. Τα δεδομένα τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί και η ταχύτητα και το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα επεξεργάζεται είναι πάρα κάτι πάρα στο οποίο δεν μπορούμε... ο ανθρώπινο εγκέφαλο δεν μπορεί να τα Μία από τι πρώτε μου μνήμε, και θα μείνω στα αθλητικά, ε, λιγότερο αθλητικά από το ποδόσφαιρο, ήταν όταν ο Κασπάροφ είχε ε, ε, αν, αντιμετωπίσει έναν υπερυπολογιστή που αν δεν απατώμε λεγόταν Big ναι, Blue. Ναι, 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 ναι Και σχάκι. τότε είχε χάσει μεν ο Κασπάροφ, αλλά για λίγο. Αν τώρα με αυτή τη δυνατότητα επεξεργασία παίξει ο Κασπάροφ ή ο αντίστοιχο Κασπάροφ, έχει καμιά ελπίδα. Νομίζω όχι. Νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα νικήσει και ήδη ακόμα και σε τεστ όπως είναι το τεστ της εισόδου στη νομική σχολή στην Αμερική, το λεγόμενο ELSAT, το οποίο είναι πολύ αναλυτικό, πολύ συνθετικό, και χτυπάει πολύ βαθιά τον τρόπο σκέψη, λογική ενό υποψηφίου για να μπει στη νομική σχολή τη Αμερική. Ήδη το CLOD, το, το μοντελάκι τεχνητή νοημοσύνη τη Anthropic, μια εταιρεία startup, σκοράρει πάρα πολύ ψηλά. Κάτι το οποίο θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη να συναγωστεί, για παράδειγμα, την ανθρώπινη σκέψη σε θέματα νομική ανάλυση. Και όμω ήδη πηγαίνει σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα, μήπω τότε μία άλλη μνήμη από τα νιάτα μου θα πρέπει να μα απασχολήσει. Θα έχετε δει, Υποθέτω, την οδύση του διαστήματο. Ναι, νέο είστε όμω. Αυτό με τα νιάτα σα δεν Σα ευχαριστώ όλα αυτά για το κοπλιμέντο. Ε, στην οδήγηση του διαστήματο, λοιπόν, αυτό ο υπερέξυπνο υπολογιστή που οδηγεί το σκάφο, στην πραγματικότητα παίρνει τα ηνία και σκοτώνει του ανθρώπου. Ναι. Ναι, υπάρχει αυτό ο κίνδυνο. Δηλαδή, υπάρχει, υπάρχουν διαφορετικά. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνο. Υπάρχει, ναι, γιατί γι' αυτό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπιστεί νομοθετική πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, για να υπάρχει πάντα μια ανθρώπινη παρέμβαση και επιτήρηση βάσει τη επικίνδυνοτητα. Αυτή τη στιγμή ένα πολύ γνωστό προηγμένο αυτοκίνητο, δεν ξέρω αν κάνω να πούμε και το όνομα, έχει Είτε. σύστημα, η Τέσλα έχει σύστημα αυτό, αυτόματης πλοήγησης. Όχι μόνο η Τέσλα. Και έχει και δυνατότητα, εάν θέλει κάποιο, να συνδεθεί με τα προσωπικά δεδομένα του καθενό και να, να, είναι ο προσωπικό σοφέρ, να ξέρει το πρόγραμμά σου, να ξέρει ακριβώ πού πα, πότε πα, και το κάνει. Το, το, Tesla, το αυτό κάνει έτσι. Αυτό όμω είναι επικίνδυνο, δηλαδή σε θέματα όπω είναι η αυτόνομη πλοήγηση, σε θέματα όπω είναι βιομετρική, χρήση βιομετρικών δεδομένων. Υπάρχει μια επικινδυνότητα, πρώτον γιατί υπάρχει η πιθανότητα λάθο. Και... και πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ε, με τρομάζει που το λέτε εσείς που είστε τόσο ειδικοί. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ε... Και ε... να σας κάνω και πιο σύνθετη την ερώτηση. Ας πούμε ότι οι άλλοι θα το αντιμετωπίσουν. Το ελληνικό δημόσιο μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Όχι. Όχι. Εδώ υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ένα είναι το νομοθετικό, το ευρωπαϊκό μοντέλο. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τον κίνδυνο, προσπαθούμε να υπάρχει πάντα κάποιο άνθρωπο στη διαδικασία, στο και αν δεν χρειάζεται, για να εγγυάται το αποτέλεσμα και να μπορεί να παρέμβει. Και υπάρχει και η τεχνολογική αντιμετώπιση. Ε, δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό το βλέπουμε σε προϊόντα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, έτσι τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιεί για να εκπαιδεύει τα μοντέλα τη, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη τρέφεται, η βενζίνη τη κατά κάποιο τρόπο είναι τα δεδομένα. Η ποιότητά τη, γι' αυτό και ακούμε για παρεστήσει των προϊόντων τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, όταν βάζουμε κάτι στο chat GPT και μα βγαίνει μια τελείω ναι, ανακριβής. Πάθυν, Αυτό έχει να κάνει με κακή ποιότητα δεδομένων. Υπάρχουν λοιπόν ήδη προϊόντα τεχνολογικά τα οποία σκρινάρουν τα δεδομένα, έτσι ώστε να μην είναι για παράδειγμα προσβλητικά, να, ερωτήσω, να μην είναι κάτι. ρατσιστικά, να μην είναι Όσες ανακριβή. Πόσε μέρε θα είστε στην Ελλάδα, ε, τώρα θα είμαι, θα είμαι, το καλοκαίρι πάνω κάτω και θα εργάζομαι από εδώ. Θα έτσι. μπορούσατε την άλλη εβδομάδα να ξαναρθείτε μια μέρα, να έχουμε πολύ χρόνο και να το συζητήσουμε. Ναι, να... ναι, ναι, ναι με μεγάλο χαρά. Είναι τρομερά εντυπωσιακό. Είναι ενδιαφέρον. Πριν ναι. φύγετε όμω σήμερα, θέλω να κάνω και μια ερώτηση γι' αυτό. Πραγματικά θέλω να έρθετε. Πείτε μου ποια μέρα. Πραγματικά. Όποια μέρα θέλετε την άλλη εβδομάδα, σα περιμένω Ωραία. εδώ. Τετάρτη-πέμπτη λοιπόν. Ε, Τετάρτη-πέμπτη. <laughs> ναι. Ποια από τι δύο μέρε θα Πέμπτη την επόμενη Πέμπτη, κυρία Νιώβη Χριστοπούλου, εδώ. Αλλά πριν φύγετε, δεν μπορεί να μου απαντήσετε. Ποιο θα κερδίσει, τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη, ο Τραμπ ή ο Μπάιντερ. Α, λοιπόν, αυτό το έχω κοιτάξει στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά έτσι όπω πάνε τα πράγματα αυτή τη στιγμή, βγαίνει ο Τραμπ. Αναι, ε, Άνετα, λέτε κιόλα. Κοιτάξτε, σε όλα τα πόλ, σε όλε τι έρευνε που έχουν γίνει, φαίνεται ότι βγαίνει ο Τραμπ και αυτή τη στιγμή έχει γίνει και μια πολύ μεγάλη ζημιά στο image του Πρόεδρου Μπάιντερ. Και αυτό που θέλω να σα πω και είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το debate αυτό φέτο στην Αμερική έγινε πολύ νωρίτερα. Δηλαδή έγινε τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, ενώ το 20, το debate των δύο υποψηφίων είχε γίνει τέλη Σεπτεμβρίου. Σωστά. Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι οι δημοκρατικοί που το προτείνανε θέλουν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο λίγο νωρίτερα. Γιατί όταν γίνει το συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματο. Μετά δεν μπορεί να αλλάξει. 16 Αυγούστου κλειδώνει ο υποψήφιο. Ε, και βέβαια ο, ο, ο υποψήφιο Τραμπ δέχτηκε για να μην φθαρεί κι άλλο εικόνα του λόγω των δικαστικών περπετιών που έχει. Ε, άρα αυτό δείχνει Ακούστε, λοιπόν, ότι μπορεί να υπάρχει και ένα σχεδιασμό. Την άλλη Πέμπτη. Θα έχουμε ρωτήσει εσεί, δηλαδή, και θα έρθετε εδώ πέρα, θα έχετε ρωτήσει διάφορα ερωτήματα, τα οποία θα σα δώσω εγώ από πριν, όπω για παράδειγμα ποιο θα κερδίσει σε αυτέ τι εκλογέ. Αλλά έχω και άλλα ερωτήματα, όπω για παράδειγμα πότε θα φτηνίνουν τα προϊόντα στην Ελλάδα. Πατάει το chat, Τζιμπιτή, αυτό. Σίγουρα θα πάει. Δεν ξέρω αν έχει τα δεδομένα τα ελληνικά. Αυτό είναι μια άλλη πρόκληση λοιπόν τη τεχνητή νοημοσύνη που πρέπει να τη συζητήσουμε. Δεν είναι πολύ. Θα το πολύ... κάνουμε την άλλη Πέμπτη, σα λέω, yeah. θα το κάνουμε πολλή ώρα και πολύ αναλυτικά. Είναι τρομερά ενδιαφέρον και είναι κάτι για το οποίο απλώ δεν το συζητάμε εδώ στην Ελλάδα. Και επειδή μιλάμε για Ελλάδα. Και γενικά θέματα δεν είναι πολύ με θέματα εθνική κυριαρχία και γλώσσα. Οι Άρα. Γάλλοι ήδη έχουν αρχίσει και συμφωνήσει. Να σημαίνουν... ρωτήσουμε και τέτοια. Ωραία, πολύ ωραία. Σα περιμένω την επόμενη ωραία, Πέμπτη. Σα σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ, κυρία Χριστοπούλου. Εδώ, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, γύρω στι 7.30 νομίζω, για να έχουμε πολύ χρόνο και να συζητήσουμε αναλυτικά για την τεχνητή μα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.